άκουσα τη φασαρία, γιατί έγινε μια απίστευτη φασαρία. Φωνάζω μια σκηνική, δηλαδή μετά κατάλαβα ποιοι ήταν, τι ήταν. Και γι' αυτό βγήκα έξω. Δηλαδή δεν είδα το πέσιμο από την αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάζομαι ότι καθυστέρησα 20 δευτερόλεπτα μέχρι να βγω έξω και να δω τι γίνεται. Νομίζω πως γινόταν η φασαρία μεταξύ ίδιο, αναρχικών ομάδων, κάτι τέτοιο. Και βγήκα έξω και ήταν ένα αυτοκίνητο, ένα ράβι ήταν μπλε, αλλά μικρό, ήταν τρίποστο αυτό, κάπως έτσι, τα πιο μικρό από τα συνηθισμένα ράβι το γιώτα. Και ήταν μπροστά του ένα μάξι σταματημένο, τρεις μηχανές το σταματήσαν και από πίσω ακολουθούσαν τέσσερα αυτοκίνητα που τελικά ήταν της ασφάλειας και τα πέτα. Και ήταν τουλάχιστον 20 άτομα εκεί πέρα. Τα παιδιά τώρα που συλλάβανε, δεν φαινόντουσαν πόσα ήταν, αν ήταν ένα, δύο, τρία. Τα είχαν ρίξει κάτω και τους βάζανε χειροπέδες. Και όταν τα σηκώσανε, τα φάνηκαν. Εγώ είδα δύο τουλάχιστον και τα βάλανε στα αυτοκίνητα τα αστυνομικά. Πήρανε και το αμάξι τους και φύγανε. Ήταν πάντως 20-25 άτομα τουλάχιστον. Και αγόρια και κορίτσια αστυνομικοί. Απλά έγινε τέτοια φασαρία που νόμιζες ότι σκοτώνεται κόσμος. Και απλά δεν μας αφήνανε να πλησιάσουν. Σε ποιο σημείο της Αγίου Ιωάννου συνέβουν τώρα όλα αυτά? Φαντάζομαι στο νούμερο 100 φαντάζομαι. Αγίου Ιωάννου 100. Είναι λίγο πριν τον Τυρί, στη μέση του δρόμου. Και ήταν οργανωμένο, δηλαδή πολύ οργανωμένο. Σαν να τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Για να καταλάβεις. Έμοιαζε με κινηματογραφική σκηνή, να υποθέσω. Πραγματικά, τώρα αυτό που λέμε τώρα μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά ήταν πραγματικότητα, όπως το λέει. Κινηματογραφικά έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Και σου λέω, εγώ έβλεπα τον κόσμο να τρέχει και τελικά δεν ήταν κόσμο, ήταν αστυνομική. Γιατί έγινε απίστευτη η φασαρία. Τι ώρα ήταν? Ό,τι κατάλαβα ήταν 10 η ώρα έγινε αυτό, 10 και 5 εκεί έγινε. Εσπάσαμε και το τζάμι, το πίσω τζάμι του ράβου αυτού του τζιπ είχε σπάσει. Το είχαν σπάσει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, γιατί δεν σου λέω, δεν το έκανα 15 δευτερόλεπτα να μπορώ να δω. Πόσο διήρκησε όλη αυτή η ιστορία? Κοίτα, ένα δεκάλεπτο το πήρε. Mm-hmm. Γιατί λογικά πρέπει να αντισταθήκαν τώρα αυτοί. Και μέχρι να του περάσουν τι κρυπέ, να του βάλουν μέσα αυτό. Ένα δεκάλεπτο είχε μαζευτεί ο κόσμο εδώ, σου λέει, είχαν βγει. Δεν ξέρανε τι γινόταν. Λέγανε ότι είναι αστυνομία, αλλά λες τώρα ξέρει, είναι αστυνομία. Το είχαν, σου λέω, οργανώσει τόσο καλά που εκείνη τη στιγμή δεν παίρνουσε κανεί από το πεζοδρόμιο. Mm-hmm.